Ακόμη λίγο στο θέμα. Πάμε τηλεφωνικώς να συναντήσουμε την υπεύθυνη μονάδας επιτήρησης λοιμόξεων του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Μαρία Κολλιού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, κυρία Κολλιού. Δώστε τελικά μια απάντηση. Εάν θα πρέπει σύσσωμος ο πληθυσμός να πάει και να εμβολιαστεί, αν δεν είναι εμβολιασμένος, προκειμένου να είναι προφυλαγμένος απέναντι στη γρίπη Α. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται εμβόλιο για όλων των πληθυσμών. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή είναι τα άτομα τα οποία κινδυνεύουν εφόσον νοσήσουν να νοσήσουν σοβαρά. Αυτοί είναι που πρέπει να εμβολιάζονται κάθε χρόνο και αυτό γίνεται και σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αμερική φυσικά συστήνει σε όλους κάτω των 18 ετών να εμβολιάζονται. Στις χώρες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρατεί κατά κανόνα να εμβολιάζονται μόνο οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και αυτές είναι οι άνω των 65, αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα καρδιοπάθειας, πνευμονοπάθειας, άσθηματος, νεφροπάθειας, ζαχαρόδι διαβήτη, νευρομυϊκές παθήσεις, νεφρά και ανοσοκατασταλμένοι. Και σε αυτούς μπαίνουν και οι έγκυες γυναίκες, οι οποίες επίσης έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά εφόσον νοσήσουν από γρίψη. Τα μικρά παιδιά? Τα μικρά παιδιά δεν θεωρείται ότι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Απόδειξη και το γεγονός ότι από τα 40 τόσα περιστατικά που είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά, μόνο 3 είναι παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Επομένως δεν θεωρούνται σαν ομάδα πληθυσμιακή ότι είναι αυξημένο κινδύνου. Τώρα, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τους τρόπους διαχείρισης της γρίπης Α, δηλαδή μπορεί να γίνει και διαχείριση κατοίκων ή πάντως πρέπει απαραίτητος να γίνει εισαγωγή σε νοσοκομιακή μονάδα? Όχι βέβαια. Στα νοσοκομεία εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι συνήθως στην κορυφή του παγόβουνου. Τα περισσότερα περιστατικά μένουν στα σπίτια τους, μένουν στην κοινότητα όπως λέμε. Ναι. Δεν είναι όλα σοβαρά περιστατικά. Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από πολύ ήπια λίμωξη που να κρατήσει μόνο 12 ώρες και χωρίς πυρετών, μέχρι και την πολύ σοβαρή εικόνα που θα μπει στο νοσοκομείο και κινδυνεύσει να πεθάνει. Και αντιμετωπίζεται πώς, εάν και εφόσον είναι ήπιας μορφής, με το γνωστό τρόπο που αντιμετωπίζεται μια γρίπη? Ναι, ένα κοινό κρυολόγημα. Δηλαδή θα μείνει στο σπίτι, θα ξεκουράζεται, θα πίνει άφθονα υγρά, θα πάρει αντιπυρετικά εφόσον έχει πυρετών και δεν νιώθει καλά. Αυτή είναι συνήθως η αντιμετώπιση της γρίπης, μιας ήπιας γρίπης στο σπίτι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όταν παρουσιάζει τα συμπτώματα που μας ανέφερε προηγουμένως ο γιατρός ο Αβρά, ναι, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό του και αν κριθεί αναγκαίο θα μπει στο νοσοκομείο. Δύο κέρια ερωτήματα. Το πρώτο αφορά στους τρόπους αυτοπροστασίας, προφύλαξης. Ναι. Η προσωπική υγιεινή συνίσταται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή πλήμα χεριών, απολύμανση ίσως. Ναι, ορίστε. Βεβαίως. Οι κανόνες που μαθαίναμε στο Δημοτικό Σχολείο Υγιεινής ισχύουν πάντοτε στα λοιμώδη νοσήματα και ιδιαίτερα στη γρίπη. Ο ιός της γρίπης, όπως γνωρίζουμε, επιβιώνει για ώρες μέσα σε εκκρίσεις του αναπνευστικού. Γι' αυτόν τον λόγο το πλήσιμο των χεριών είναι τεράστιας σημασίας στο να εμποδίσει την μετάδοση της γρίπης σε άλλα άτομα. Σίγουρα οπωσδήποτε έχει μεγάλη σημασία βέβαια και ο αερισμός των χώρων στους οποίους ζούμε και η αποφυγή του συγχρονισμού, του συνωστισμού δηλαδή. Και κάτι τελευταίο, επειδή δέχομαι βροχή τηλεφωνημάτων, πέστε μου, εάν και εφόσον τα παιδιά νοσήσουν, μετά από πόσο καιρό μπορούν να ξαναπάνε σχολείο, δηλαδή πόσο καιρό κάνει να φύγει ο ιός? Είναι και μια περίοδος που έχουν φύγει τα συμπτώματα αλλά εξακολουθεί να μεταδίδεται? Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι γεγονός ότι μεταδίδουν για περισσότερο χρόνο από ότι ενήλικες. Ένας καλός κανόνας είναι να έχουν απειρετήσει για τουλάχιστον 48 ώρες ή να έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα τους. Όποιον από τα δύο κρατάει περισσότερο. Αυτό είναι το ιδανικό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όταν έχει υποχωρήσει ο πυρετός για 48 ώρες και έχουν υφεθεί σε κάποιο βαθμό τα συμπτώματα, τότε μπορούν να πάνε πίσω στο σταθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γυρίζουμε κατευθείαν.